Με πυράβλους που εκτοξεύονται από αεροπλάνα και πλοία, οι Ισραηλινοί βομβαρδίζουν πάνω από 50 περιοχές στην λωρίδα της Γάζας μέσα στη νύχτα. Έχει προηγηθεί μπαράζ δεκάδων ρουκετών από τους Παλαιστίνιους εναντίον του Νοτίου Ισραήλ. Το πρωί έγινε αντιληπτό το μέγεθος της καταστροφής από τους πυράβλους που έπεσαν σε κατοικημένες περιοχές της Γάζας. Ερυπωμένα σπίτια ακόμη καίγονται. Οι Παλαιστίνοι προσπαθούν να περισσώσουν κάποια από τα υπάρχοντά τους μέσα από τα συντρίμμια. Οι Ισραηλινοί είπαν ότι μεταξύ των στόχων τους ήταν σπίτια εξτρεμιστών και εκτοξευτές ρουκετών. Τραυματίστηκαν 17 άνθρωποι, ανάμεσά τους 7 γυναίκες και 2 παιδιά, λένε οι Παλαιστίνοι. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η πολεμική επιχείρησή τους θα έχει διάρκεια, δεν αποκλείουν και χερσαία επίθεση, ενώ ενισχύουν τις θέσεις τους με φέδρους, τάγκς και πυροβολικό. Over the last few weeks, hundreds of such rockets have been fired. We have repeatedly warned Hamas that this must stop, and the Israel Defense Forces are currently acting to put an end to this once and for all. Με τις επιθέσεις εναντίον σπιτιών, το Ισραήλ πέρασε μια κόκκινη γραμμή, διακήρυξε η στρατιωτική πτέρυγα της οργάνωσης Χαμάς, απείλησε ότι με τη σειρά της θα διευρύνει τον κύκλο των στόχων, ενώ αποφεύγει σήμερα να μιλήσει για τις απώλειές της. Η κρίση κλιμακώθηκε μετά τις απαγωγές και τις δολοφονίες τριών νεαρών Ισραηλινών επίκων στη Δυτική Όχθη και ενός Παλαιστίνιου εφήβου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Οι Ισραηλινές αρχές κατηγορούν τη Χαμάς για τους φόνους των τριών νέων, ενώ τρεις Εβραίοι εξτρεμιστές ομολόγησαν ότι έκαψαν ζωντανό τον 16χρονο Παλαιστίνιο σε αντίπεινα. Η μητέρα ενός εκ των νεκρών Ισραηλινών καταδίκασε τον φόνο του νεαρού Παλαιστίνιου και κάθε πράξη αυτοδικίας. No mother or father should go through what we are going now. And we share the pain of the parents of Muhammad Abu Khadir. Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, με άρθρο του σε Ισραηλινή εφημερίδα, απίφθινε έκκληση να επικρατήσει η λογική και η αυτοσυγκράτηση, όχι η εκδικητικότητα. Προέθρεψε μάλιστα το Ισραήλ να προχωρήσει σε διάλογο με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Αμπάς.